Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Στη συνάντηση καταγγελίες φωτιά του Χρήστου Καλογρίτσα για τον Νίκο Παπά αναφέρεται σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Στέλιος Πέτσας. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να σιωπά, αναφέρει ο κύριος Πέτσας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και τον καλεί να αποπέμψει τον Νίκο Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την 5η, 12 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής η ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η συζήτηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις από την πανδημία του κορονοϊού. Κατά χθεσινή ανακοίνωσή της τώρα, της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού, είχε ανακοινωθεί ότι αυτή η συζήτηση θα γινόταν την ερχόμενη 3η, 10 Νοεμβρίου. Τώρα θα πάμε στην αντιπολίτευση, όσπου σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λόγω της εγκληματικής του αδράνειας οδήγησε τη χώρα σε δεύτερο lockdown. Το δεύτερο lockdown φέρει υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη και αποτελεί ομολογία αποτυχίας της διαχείρισης υγειονομικής κρίσης, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου, η οποία βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού και όχι μόνο. Ο κ. Μητσοτάκης βάζει λουκέτο στη χώρα γιατί άφησε το ΕΣΥ να είναι στα όρια του. Βάζει λουκέτο επειδή αδράνησε, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, αλλά και το lockdown το οποίο ξεκινάει από αύριο Σάββατο στις 6 το πρωί. Έχουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο μαζί μας. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Από αύριο στις 6 το πρωί και για διάστημα 3 εβδομάδων η χώρα περνά σε καθεστώς γενικού lockdown. Παράλληλα, τα κρούσματα αυξάνονται θεαματικά και σπέρνουν την ανησυχία σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα. Δημήτρη, έχουμε μπροστά μας ένα συνοπτικό οδηγό με αφορμή το lockdown, το οποίο θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 6. Συγκεκριμένα, αυτός ο οδηγός είναι πάρα πολύ ενημερωτικός και πρέπει να όλοι να τον κρατήσουν αναλυτικά γιατί τους ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει άπαντες. Ας δούμε όμως τι αναλυτικά λέει ο οδηγός μας. Από τις 6 το πρωί αύριο Σάββατο και για 3 εβδομάδες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το οριζόντιο lockdown στη χώρα, το δεύτερο από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Ένα lockdown που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το οποίο έχει ορισμένες διαφορές με το πρώτο, αλλά σε γενικές γραμμές, Δημήτρη, μοιάζει σημαντικά με εκείνο του Μαρτίου. Τώρα, οι δύο βασικές διαφορές που έχει είναι οι εξής. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους που ισχύει αυτή τη στιγμή παραμένει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως και η απαγόρευση επιβίβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς χρήση μάσκας. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν ανοιχτά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια θα εφαρμόζεται για αυτή τη φορά η τηλεεκπαίδευση. Τώρα, πώς θα γίνεται η μετακίνηση σε σχολεία και εργασία. Από αύριο λοιπόν και για 3 εβδομάδες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, καθώς οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης. Η μετακίνηση από και προς την εργασία. Γιατί να πούμε και όλες ότι μόνο τα δημοτικά θα λειτουργούν και τα νηπιαγωγεία. Το έχουμε, το ανέφερα πριν. Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Για τα νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους. Τώρα, για τη μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου. Τα σχετικά έντυπα καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και τώρα να δούμε πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις μέσω SMS. Οι μετακινήσεις θα γίνονται. Όσοι δεν μπορούν SMS, θα έχουν το έντυπο αυτό που μπορούν να το τυπώσουν και βλέπουμε στα χωριά οι κοινότητες έχουν τυπώσει. Να συμπληρώνουν το που θα πάνε. Γιατί όλοι δεν μπορούν να στείλουν και SMS τώρα, δεν βοηθά όλο τον κόσμο. Οι μετακινήσεις τώρα, Δημήτρη, επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο πενταψήφιο νούμερο το 13033. Μάλιστα. Όλοι μας το γνωρίσαμε το δωδήμηνο Μαρτίου-Απριλίου ή με τη συμπλήρωση φόρμας κατ' εξαίρεση μετακίνηση που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα βέβαια, για τους ακολούθους και μόνιμους λόγους. Οι λόγοι συγκεκριμένα είναι 6 επιλογές. 6 επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν κάποιος τώρα θέλει να στείλει SMS, θα πληκτρολογεί το 13053, θα βάζει 13033, θα βάζει την επιλογή που θέλει, 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, μία από αυτές τις 6 επιλογές.
θα πατάει ένα κενό, δηλαδή διάστημα, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας και θα το στέλνει στο 13033, όπου εκεί αυτόματα θα του δίνεται και η έγκριση. Να πούμε, τα εξηγεί στην πορεία του δελτίου, μιλώντας στο West, ο Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ο πρόδρομος Ασλανής, κάνει αναλυτική ενημέρωση όσον αφορά το τι θα ισχύει από αύριο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις μετακινήσεις, από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, θα πραγματοποιείται όπως και στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, δηλαδή με μήνυμα στο 13033 και έντυπα μετακίνησης για εργασία, λόγους υγείας και ατομική άδρυση και έξοδο με κατοικίδιο. Πάντως δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, γιατί λέγανε ότι τις προηγούμενες μέρες υπάρχει απαγόρευση. Δεν υπάρχει απαγόρευση, απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Τέλος, ο κύριος Καραλιάς ξεκαθάρισε ότι κατά τις βραδινές ώρες η έλεγχη θα είναι εντατική, καθώς και οι λόγοι που δικαιολογούν μετακίνηση αυτές τις ώρες περιορίζονται σε λόγους εργασίας, υγείας, ατομικής άσκησης ή μετακίνησης με κατοικίδιο γύρω από την περιοχή κατοικίας του καθενός. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι βέβαια δέχονται κέρια πλήγματα οικονομικά. Αυτός είναι ο τομέας του λιανικού εμπορίου, ο τομέας της εστίασης. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτά τα πράγματα. Επίσης θα παραμείνουν το Σαββατοκύριακο ανοιχτά τα κομμωτήρια εκτός από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες. Και όσοι θέλουν να πάνε σε κομμωτήριο, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. Και την Κυριακή στέλνουν, και το Σάββατο στέλνουν μήνυμα στο νούμερο 2. Αυτή είναι η διευκρίνηση στην πολιτική προστασία, ότι πάνε δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η διευκρίνηση. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να επιμείνουμε, Δημήτρη, για πολλωστή φορά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, αλλά τι να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να λέμε, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να τοποθετηθούν και να φέρονται υπεύθυνα και σοβαρά πάνω στους κανόνες και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Σε διαφορετική περίπτωση, η χθεσινή εικόνα το 2.917 κρουσμάτων θα είναι τρόμος καθημερινός στη χώρα μας. Και ας ευχηθούμε να μην τα ξαναβλέπουμε τέτοιους αθμούς, να πέσει, όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, στα 300 και στα 400 κρούσματα. Τώρα, να δώσουμε και την εικόνα που είχαμε χθες. Να πάμε τώρα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Και μετά να δούμε κάποιες αλλαγές που έχουμε. Ναι. Ναι, να πούμε ότι σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είχαμε συνολικά 57 κρούσματα. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κινείται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Καλά, δεν έγιναν και πολλά τεστ όμως. Ναι, τώρα, γιατί δεν υπήρχαν αντιδραστήρια. Αναλυτικά τα 57 κρούσματα αποτυπώνονται. 13 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 21 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, Δημήτρη. Η Φλόρινα καθημερινά ολοένα και αυξάνει τα κρούσματα του κορονοϊού. 19 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από την προχθεσινή εικόνα που ήταν μηδενική. Και τέλος, 4 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβένων. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από την αρχή της πανδημίας στα Γρεβένα, δηλαδή 4 κρούσματα. Έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά τον κορονοϊό, για να δούμε και κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Ναι, έχουμε κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Να πάμε σε μία είδηση αποκλειστικά από την ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr που αφορά 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη ΔΟΗ Κοζάνης. 4 εργαζόμενοι είναι κατοίκων περιορισμού. Είναι ένα ρεπορτάζ που παρουσιάζει η ηλεκτρονική εφημερίδα. Να πούμε ότι βγήκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωση από τη ΔΟΗ, όπου γίνεται λόγος ότι μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την υπηρεσία για να διεκμερώσει δικάσεις του υποθέσεις μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Θα το αναλύσω λίγο στη συνέχεια. Μάλιστα, ναι. Επίσης, σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Ενημέρωσης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που παρουσιάζει και αυτή από την πλευρά της αναλυτικά τον αριθμό κρουσμάτων, εδώ γίνεται και μια αναλυτική παρουσίαση σε ό,τι αφορά τα κρούσματα της Κοζάνης. Τα 5 εντοπίστηκαν στο Δήμο Κοζάνης, τα 6 στο Δήμο Ορδέας και τα 2 στο Δήμο Βοΐου. Επίσης έχουν γίνει 9 έλεγχοι συν 7, συν 2, 18 έλεγχοι συνολικά από τα κλιμάκια και τις διευθύνσεις ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου εκεί πραγματικά διαπιστώθηκε ότι τηρούνται επαρκώς τα μέτρα. Και να πάμε στα Γρεβενά τώρα, όπου 31 θετικά κρούσματα σε κορονοϊό είναι ο τελικός ανησυχητικός απολογισμός. Τα χθεσινά, γιατί είναι να βγουν και τα σημερινά κάποια στιγμή. Το 45 rapid test που διεξήχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης και θετικός παρουσιάστηκε και ο πρώην Δήμαρχος Δεσκάτης, ο Δημήτρης ο Καραστέλιος. Κεφαλής μίζωνος αντιπολίτευσης. Προχώρησε και έκανε μια ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, δηλώνοντας ότι πραγματικά το rapid test τον έβγαλε θετικό. Προχώρησε όμως και έκανε και τεστ μοριακής βιολογίας που περιμένει τα αποτελέσματα να δείξουν αν είναι θετικός ή αρνητικός. Ας ελπίσουμε και να είναι αρνητικός ο κύριος Καραστέλιος. Ακόμη έχουμε τη δήλωση του Δημάρχου του Δήμου Δεσκάτης, ο οποίος χαρακτηρίζει βατερλό την κατάσταση με τη διάγνωση 11 θετικών κρουσμάτων σε rapid test που διενεργήθηκαν το πεθήμερο 25 μέχρι 30 Οκτωβρίου. Θεωρεί πως έγινε η ζημιά όταν ήρθε κόσμος από Θεσσαλονίκη και Λάρισα, με τους περισσότερους να είναι συνταγμένοι στα μπαράκια. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και επειδή είσαι στη Δεσκάτη, να πούμε ότι η ανάρτησή του σήμερα στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, θετικός είναι και ο Χρήστος Μπιάλας, πρώην βουλευτής του νομού Γρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ και δήμαρχος της Δεσκάτης.
Ευτυχώς και χωρίς συμπτώματα, μέχρι στιγμής παραμένω σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι μου για την ολοκλήρωση του 14ημέρου. Αυτό τόνισε ο κύριος Μπιάλας, παραστικά σώσμα, αισιοδοξία, ψυχραιμία, σύνεση και τήρηση των κανόνων υγιεινής και προφύλαξης για να βγούμε νικητές. Περαστικά και στον κύριο Μπιάλα και στον κύριο Χαραστέριο. Να ευχηθούμε και σε όλους όσους δίνουν αυτή τη μάχη να πάνε όλα καλά. Και στον κύριο Κεπαπτσόγλου, έτσι. Και στον κύριο Κεπαπτσόγλου, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, να είναι καλά και ο Δήμαρχος του Άργους Ορεστικού και αντιπρόεδρος ΣΠΕΡ. Τώρα να πούμε ότι λόγω των νέων μέτρων και συνθήκων και του γενικού lockdown, τα φαρμακεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν με το ακόλουθο συνεχές ωράριο. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 4.30 το μεσημέρι. Τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα παραμένουν ως έχουν. Έχουμε αναστολή λειτουργίας τώρα του συστήματος ελεγχόμενης στάθμισης από το Δήμο Κοζάνης. Από αύριο Σάββατο και όσο χρονικό διάστημα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, δεν θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμιση. Κάποιος που θέλει να σταθμεύσει τα μάξη του πλέον δεν θα χρειάζεται να βάζει το απαραίτητο χαρτάκι. Και αυτό που είπες για τη ΔΟΗ Κοζάνης, έχουμε μια ανακοίνωση μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού ή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Υπάρχει μια ανάρτηση σε όλα τα site και στο kozani.gr μπορείτε να δείτε σε οποιοδήποτε γραφείο θέλετε να απευθυνθείτε στη ΔΟΗ Κοζάνης, υπάρχει το ανάλογο τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους. Επειδή να συμπληρώσουμε, επειδή Βέβαια. Υπάρχει μια σύγχυση στους πολίτες, νομίζουν ότι τα μοναδικά καταστήματα που λειτουργούν όσο αφορά την προμήθεια τροφίμων είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι λάθος. Όλα τα καταστήματα τροφίμων παραμένουν και λειτουργούν κανονικό. Τα αρτοπλία, τα ιχθυοπολία, τα κρεοπολία. Απλά υπάρχει ο περιορισμός που γίνονται βάσει των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή όσο αφορά τις αποστάσεις και πώς πρέπει να επισκέπτεται κάποιον ένα κατάστημα τροφίμων. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, είναι τα πάντα που αφορούν την διατροφή μας, είναι ανοιχτά. Ακόμη, μας ρωτάτε καθημερινά να σας ενημερώνουμε για τον ακριβή αριθμό και την ακριβή κατανομή που αποτυπώνεται σε ό,τι αφορά τα κρούσματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το κάνουμε, το πράττουμε, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι να τηρούμε πάρα πολύ σοβαρά και υπεύθυνα τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία γενικεύονται σε συλλογική προστασία για να υψώσουμε εκ νέου το πολυπόθητο τείχος αποτροπής του κορονοϊού. Και αυτό να πούμε πάντως όσον αφορά αστικά, όσον αφορά ΚΤΕΛ, Κοζάνης, το Λεμαϊδας κλπ. Γερμανών Ιφλώνας, θα υπάρχουν ανακοινώσεις από αύριο, θα τα δούμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Θα αλλάξουν δεν έχουν μετά. Βγει. Ναι, δεν έχουν βγει προς το παρόν ακόμη. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις τώρα. Να φύγουμε από τον κορονοϊό, θα πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Τη ζωή του έχασε σήμερα το πρωί της Παρασκευής. Κυρίες και κύριοι, ένας 54χρονος οδηγός φορτηγού σε τροχαίο έξω από Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα λίγο μετά τις 8 το πρωί, το φορτηγό ξέφυγε από την πορεία του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρειας και έπεσε σε αδερφτικό κανάλι. Το ομοιραίο φορτηγό κινούταν από τη Χαλκιδόνα προς Λουδία στο ρεύμα προς Χαλκιδόνα. Ο άτυχος 54χρονος οδηγός του σκοτώθηκε ακαριέα. Στο σημείο βρέθηκαν δύναμη της τροχιάς Χαλκιδόνας. Να πούμε ότι ο 54χρονος είναι από την Σιάτιστα του Δήμου Βοϊού. Πάμε να δούμε το σχετικό παλαιά, βίντεο. Να πούμε ότι εδώ είναι στην παλαιά Εθνική Οδό. Να ξέρουμε ότι δεν είναι. Ναι, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρειας. Και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το emvolosnews.gr. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του 54χρονου από τη Σιάτιστα. Τώρα αλλάζουμε κλίμα στο δελτίο. Καλά νέα έχουμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα στα 3,5 εκατομμύρια αυξάνεται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που αφορά το μέτρο 16.1 εισαγωγή καινοτομία στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έτσι ακριβώς είναι. Και πριν το δώσεις αυτό, να πούμε πάντως ότι και για τους ανθρώπους που μαζεύουν κρόκο όλη αυτή την περίοδο υπάρχουν ειδικά έντυπα
να συμπληρώσουν για να μετακινούνται για να πάνε να μαζέψουν τον κρόκο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Θα τα βρουν στο διαδίκτυο. Για εργάτες γης μιλάμε. Για τους εργάτες γης και για τον κόσμο που πάει και κάνει το μάζεμα του κρόκου. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα. Υπάρχουν ελλείψεις σε εργάτες γης, σε εργατικά χέρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν αυτά τα καλέσματα από τους διαφόρους παραγωγούς, οι οποίοι αυτό το διάστημα πρέπει οπωσδήποτε. Αγώνα δώσαν στην Πρέσπα να μαζέψουν τα φασόλια άνθρωποι και ακόμα δεν τα έχουν μαζέψει. Ναι, τώρα. Τεράστιο αγώνα Παναγιώτης ο Πασκαλίδης, ο Δήμαρχος Πρέσπα. Να πάμε σε μια ανακοίνωση που δόθηκε από την Περιφερειακή Αρχή. Συγκεκριμένα από 1,7 εκατομμύρια αυξάνεται στα 3,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης του μέτρου 16,1 και έτσι ικανοποιείται το σύνολο των παραδεχτέων αιτήσεων στήριξης από αντίστοιχες συμπράξεις και σχήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις καλύπτουν το σύνολο του φάσματος της αγροτικής παραγωγής σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Τώρα, σε τι αναφέρεται το συγκεκριμένο μέτρο 16,1. Αναφέρεται καθαρά στο πνεύμα της εισαγωγής, της καινοτομίας, στη γεωργία και την κτηνοτροφία που αφορούν στη συνεργασία αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Νομίζω ότι είναι μια θετική καθόλου εξέλιξη. Ωραία. Θα δώσουμε συνέχεια τώρα τη θεσμοθέτηση τώρα τριών ζωνών για την απολιγνητοποίηση. Ετοιμάζεται το Υπουργείο Ενέργειας. Στο επόμενο διάστημα η νομοθετική πρόταση στη Βουλή. Δώσε μας και αυτό το ρεπορτάζ. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Τη θεσμοθέτηση τριών ζωνών απολιγνητοποίησης ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται ότι θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση στο επόμενο διάστημα, θα προσδιορίζει ως ειδικές ζώνες τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλόρινα στη Δυτική Μακεδονία και το Δήμο Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο. Επίσης, στην νομοθετική πρόταση θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκπόνησης των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, εν συντομία ΕΠΣ, που απαιτούνται για την ανάπτυξη των τριών περιοχών. Από αυτό προσδοκά το Υπουργείο ότι θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή με άλλα χαρακτηριστικά. Όμως εδώ, Δημήτρη, ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειάς μας δεν μπορεί να το κατανοήσει. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, εννοούμε δι' στη Δυτική Μακεδονία για τοπική ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, και κύριοι ταγί της εξουσίας ή όχι. Δεν εννοούμε για μια ανάπτυξη η οποία έχει βάσει την Αθήνα, τον αθηνοκεντρισμό. Εννοούμε για μια ανάπτυξη τοπικών χαρακτηριστικών που πρέπει να είναι συνολική, ολιστική και να απαντά σε όλα τα ζητήματα και στα κενά. Αυτό, επειδή μιλήσαμε για την απολιγνητοποίηση λόγω της κατάστασης και του γενικού lockdown, το θέμα αυτό έχει παγώσει. Δεν ασχολείται κανείς γιατί προτεραιότητα είναι η δημόσια υγεία πλέον. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό και ένα μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζεται στον χώρο της πολιτικής. Και αυτό πηγάζει μέσα από τις αναγκαιότητες που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού. Γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνονται συνεδριά στις διαζώσεις και αυτές που γινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα γινόντουσαν και κλεισμένο των θυρών. Τώρα θα επανέλθουμε πάλι στις τηλεδιασκέψεις ή μέσω των email και καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό και δυστυχώς μια οπισθοδρόμηση ό,τι αφορά την πολιτική. Μα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά αφού είναι πολύ νόμος. Οι άνθρωποι τι να συνδυάζουν διασώσεις. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Να κλείσουμε από την Τολεμαϊδα, όπου επανερχόμαστε βέβαια στα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα της πανδημίας του κορονοϊού. Απογοητευμένοι και προβληματισμένοι από την επιβολή του νέου lockdown, δηλώνουν καταστηματάρχες της Τολεμαϊδας, οι οποίοι σε μικρό χρονικό διάστημα από την τοπική καραντίνα κλείνουν και πάλι τις επιχειρήσεις τους, αλλά προέχει η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Έχουμε ένα ρεπορτάζ στη συνέχεια με τι λένε οι πολίτες της Τολεμαϊδας και οι έμποροι. Το ρεπορτάζ είναι της Κυριακής Πουλασχίδου, της Κούρας Πουλασχίδου. Να τονίσουμε ακόμα ότι οι επιχειρηματίες εδώ, με ήδη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης που έχουν επενδύσει στην περίοδο αυτή και τα καταστήματα τους είναι γεμάτα με εμπορεύματα, εκτιμούν ότι έχουν χάσει το στίγμα των γιορτών, ενώ άλλοι επαγγελματίες όπως οι κουρείς και οι κομμωτές επισημαίνουν ότι θα ανθίσει το φαινόμενο της μαύρης εργασίας και η κατάσταση θα εκτροχιαστεί. Είναι θέματα τα οποία τα είδαμε και τα ζήσαμε και το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη φάση. Δυστυχώς θα τα δείξουμε και στη δεύτερη φάση. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία του τόπου της χώρας έχει πληγεί σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.